θέσεις, απόψεις και προτάσεις κατέθεσαν με φόντο τον Δήμο Καλαμάτα σε ενώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου, προσκεκλημένη στην εκπομπή υποθέσεις, υποψήφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Συνδυασμών που διεκδικούν τον Δήμο της Καλαμάτας. Θα απαντήσω για περισσότερο για τις νέες γενιές, τις οποίες νομίζω ότι κατά βάση προσωπούμε αυτή τη στιγμή. Φυσικά απευθυνόμαστε σε όλους. Γιατί πρέπει η νέα γενιά επιτέλους να βγει μπροστά. Αυτό που ακούμε τόσα χρόνια, ότι πρέπει να σηκωθείτε πλέον από τον καναπέ, ότι πρέπει να ασχοληθείτε με τα κοινά, αυτό το πράγμα ερχόμαστε να το κάνουμε πράξη. Η κοινωνία μας έκανε να βγούμε μπροστά. Θεωρούμε λοιπόν ότι μια στήριξη νέα γενιά είναι στην ουσία το μέλλον της ίδιας της πολιτικής. Θεωρώ ότι ο Βασίλης Τζαμουράνης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πάει το Δήμο την επόμενη μέρα. Τον Δήμο αυτόν που ξέρει πολύ καλά πώς έφτασε μέχρι εδώ, ξέρει πολύ καλά ποιοι ήταν οι στόχοι και δεν επιτεύχθηκαν, είτε γιατί δεν μπορέσαμε να βρούμε τα χρήματα, και λέω ότι δεν μπορέσαμε γιατί εγώ συμμετείχα στη διοίκηση αυτών των χρόνων. Από εκεί και πέρα λοιπόν πιστεύουμε ότι ο Βασίλης Τζαμουράνης, όπως σας είπαμε, το πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταρτήσει και τους στόχους, θα είναι εκείνος ο οποίος πλέον μπορεί να υλοποιήσει κάποια πράγματα επιπλέον. Είπα θα αντιστρέψω το ερώτημα και θα κοιτάξω και εσάς και τους συνδυασμούς μου στα μάτια και θα τους προτρέψω να μην έρθουν να μας ψηφίσουν. Ναι, καλά ακούσατε, να μην έρθουν να μας ψηφίσουν. Εάν θέλουν ερωσφέτεια, να μην μας ψηφίσουν. Αν θέλουν προσωπικές εξυπηρετήσεις, να μην συστρατευτούν μαζί μας, αν προτάσουν το προσωπικό τους εγώ και το προσωπικό τους συμφέρον πέρα από το γενικό καλό. Θα τους ξανακοιτάξω όμως και τους υπόλοιπους στα μάτια και θα τους πω ότι αν θέλουν ένα Δήμο ανοιχτό, σύγχρονο, με κοινωνική αλληλεγγύη, με προοπτική προς το μέλλον, να έρθουν και να συστρατευτούν μαζί μας. Ο Δημήτρης Κουκούτσης είναι ένας άνθρωπος που 8 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο γνωρίζει πολύ καλά και τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα σαλόνια της κρατικής εξουσίας. Γιατί η Συμμαχία Πολιτών είναι ο μόνος συνδυασμός που θα συμμαχήσει, όχι γιατί θέλει την εξουσία. Ο πολίτης να επιλέξει τη Συμμαχία Πολιτών, Αντωνόπουλο, Παύλο Γκρέκη, γιατί όχι, γιατί έχουμε καταδείξει ότι ποτέ δεν κυνηγήσαμε εξουσία, είμαστε αδιάλειπτα πλάι στον πολίτη, αντιμετωπίσαμε με παρησία τα προβλήματα πάντα χωρίς μικροπρέπεια, αξιοπρεπέστατα, δυναμικά και πολλές φορές και με μεγάλη ένταση. Έχουμε καταθέσει ένα όνειρο για μια διαφορετική δημοτική αρχή, γιατί η αποδεδειγμένη αξιοσύνη και εμπειρία του Βασίλη Κοσμόπουλου δημιουργεί ένα συνδυασμό επιτυχίας, γιατί ο πολυσυλλεκτικός κομματικά, επαγγελματικά, κοινωνικά συνδυασμός μας είναι μια εγγύηση επιτυχίας που μας δίνουν τη δυνατότητα να κοιτάξουμε τους δημότες στα μάτια και να ζητήσουμε την προτίμησή τους. Γιατί ο Θανάης ο Βασιλόπουλος και ο Νίκος ο Βασακίδης είναι μέλη αυτής της δημοτικής ομάδας για πάρα πολλά χρόνια και έχουν συμβάλει για ένα θετικό δημοτικό έργο και από ό,τι ξέρετε αυτή η δημοτική παράταξη μέσα από κάποιες διαδικασίες δημοκρατικές επέλεξε τον Θανάση τον Βασιλόπουλο και συνεχίζουμε την ανωδική πορεία της πόλης θέλοντας να ολοκληρώσουμε το δημοτικό μας έργο, ένα έργο που όπως σας είπα και στην αρχή της κουβέντας έχει σχεδιαστεί από αυτή τη δημοτική αρχή και για τα επόμενα 2 χρόνια τουλάχιστον θα υλοποιούνται τα έργα που εμείς έχουμε σχεδιάσει και έχουμε δρομολογήσει. Πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, το έχουμε αποδείξει, έχουμε περάσει από αρκετές αξιολογήσεις και εκλογικές και πιστεύω ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. Ζητάμε λοιπόν από τον κόσμο να μας στηρίξει.